Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στην 15η παράγραφον της 15ης κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου. Είχαμε βέβαια λίγο μελετήσει, διαβάσει με κάποιους υπαινιγμούς ερμηνευτικούς αυτήν την παράγραφον την περασμένη Δευτέρα. Αλλά επειδή όμως έχει ένα πολύ ενδιαφέρον, θα επαναλάβω το κείμενο και θα δούμε ό,τι έχει να μας πει. Και πάλι φυσήν ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων θεών εις έβασμα. Επί πάντα δε θεών μέλη δίθεν τα είδωλα μισήν ο αντίχριστος, ώστε αυτόν εις το ναό του Θεού καθίσε. Ποιον άρα ναόν? Των καταλελειμμένων των Ιουδαίων φυσήν. Μη γέννη των καρτούτων ενώ εσμένο. Διατί τούτο λέγομεν, ή να μην νομιζόμεθα χαρίζεστε εαυτής. Ήγαρ ως Χριστός προς Ιουδαίους έρχεται, και πο Ιουδαίων προσκυνήστε βούλετε, ή να αυτούς μιζόνος απατήσει. Περισπούδαστον ποιείται των ναών υποψίαν διδούς, ότι αυτό και στην ο εκ γένους Δαβίδ ο των υποσολομόντος ναών κατασκευασθένα μέλλον οικοδομήν. Σας μεταφράζω. Και πάλι λέγει. Ποιος λέγει? Ο Απόστολος Παύλος, που αναφέρεται εις τον Αντίχριστον στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του. Ο αντικείμενος, αυτός ο οποίος αντίκειται εις τον Χριστόν και υπερερώμενος επί πάντα, αυτός που στέκεται πάνω από κάθε τι που ονοματίζεται θρησκεία, Θεός ή σέβασμα. Σέβασμα θα πει θρησκεία. Οτιδήποτε δηλαδή θεωρείται ότι είναι άξιον σεβασμό. Επί πάντα δε Θεόν μένει δήθεν, πρόκειται δήθεν να μισήσει ο Αντίχριστος τα είδωλα, ως δήθεν, ως αυτόν τον Αντίχριστον να φτάσει να καθίσει, αυτός να φτάσει να καθίσει εις τον ναόν του Θεού. Ποιον άραγε ναόν? Εννοεί τον ναόν των Ιουδαίων που κατελήφθη. Ποιος εννοεί? Για το υποκείμενο, ο Παύλος, όταν λέει ότι σε αυτό το ναό του Θεού θα καθίσει. Ποιος λοιπόν εννοεί? Ο Παύλος. Μη γέννητο να είναι αυτός που τώρα είμαστε, λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Ποιος ναός? Σε ποιον ήσαν? Στον ναό του Θανατάσεως, ο οποίος ήδη είχε χτιστεί. Ήταν καμία κοσαριά χρόνια που είχε χτιστεί, κάπου λιγότερο, ο ναός του Θανατάσεως. Είμαστε στο 350 μετά Χριστόν, όταν λέγονται αυτές οι κατηχήσεις. Γιατί το λέμε? Για να μην θεωρηθούμε ότι χαριζόμαστε στους εαυτούς μας. Διότι εάν ο Αντίχριστος έρχεται στους Ιουδαίους ως Χριστός και επιθυμεί να προσκυνηθεί από αυτούς για να τους εξαπατήσει πιο πολύ, θα φροντίσει να κάνει τον ναόν Σολομώντας πολύ σπουδαίων, για να ενισχύσει την υπόνοια ότι αυτός είναι από τη γενεά του Δαβίδ, όπως περιμένουν. Δηλαδή γι' αυτό και θα λέγαμε και εξ Εβραίων ο Αντίχριστος,
και προς Εβραίους. Ο Αντίχριστος εξ Εβραίων και προς Εβραίους, και θα οικοδομήσει, θα επανοικοδομήσει το ναόν που κατασκευάστηκε από τον Σολομώντα. Με σαφίδια σας έκανα μετάφραση. Αγαπητοί μου, για να δούμε τώρα κάτι εδώ. Αν θέλετε μάλιστα, για να ολοκληρώσουμε, να πάρω και λίγο κάτι πιο κάτω, διότι έχει σύνδεσμο. Έρχεται δε ο Αντίχριστος τότε, όταν εν το ναό των Ιουδαίων λίθος επιλίθον μη μείνει κατά την του Σωτήρος απόφαση. Όταν γαρ απόφαση θα πει λόγος, αποφαίνομαι. Όταν γαρ ίδια την παλαιότητα πτώς ή προφάση οικοδομής κατάληψη ή εκ των εταίρων παρακολουθήσασα καθέλη πάντα στους λίθους, ου λέγω του περιβόλου του έξωθεν, αλλά του ναού του ένδοθεν, ένθα τα χερουβήν είναι. Τότε έρχεται εκείνος εν πάση σημείς και τέρας του ψεύδους, κατεταιρώμενος ειδόλωνα πάντων κλπ. Να σας το μεταφράσω. Έρχεται δε ο Αντίχριστος τότε, πότε, όταν στο χώρο του ναού των Ιουδαίων δεν μείνει λίθος επί λίθον κατά των λόγων του Κυρίου, διότι ο Αντίχριστος θα γκρεμίσει όλους τους λίθους, και εννοώ όχι τους λίθους του εξωτερικού περιβόλου, αλλά του ναού, εκεί που ήσαν τα χερουβήν. Και αυτό θα γίνει ή με την πτώση του ναού από την παλαιότητα, ή με την πρόφαση ότι θα χτιστεί νέος ναός, ή για κάποιο άλλο λόγο. Όταν αυτό συμβεί, τότε θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος εν πάση σημείς και τέρας ψεύδους και τελοιπά. Αγαπητοί μου, σας διάβασα και την μετάφραση. Αν τη θέλετε, την έφτιαξε με τα πολύ επιμελίες, να την πω ακριβώς. Την μετάφραση. Δεν την είπα πρόχειρα. Για να δούμε εδώ, αγαπητοί, τι ακριβώς συμβαίνει. Ότι των καταλελειμμένων, λέει, ναών των Ιουδαίων, αυτός που έχει διαλυθεί, αυτόν θα επανοικοδομήσει. Βεβαίως δεν θα πάει σε χριστιανικό ναό. Εκείνο που λέγει ο Αρέθας στην ερμηνεία της Αποκαλύψεως, ότι τι νομίζετε, λέει, που θα είναι; Ήδη ο Αντίχριστος είναι στο ναό της Κωνσταντινούπολης. Αυτό είναι θετικό, διότι πας ο αρνούμενος των Χριστών, ή αν θέλετε πας αιρετικός, Αντίχριστος είναι. Διότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δίνει με σαφήνεια τον ορισμό του Αντιχρίστου. Ποιος λέγει είναι ο Αντίχριστος; Ποιος άλλος από εκείνον που αρνείται ότι ήλθε ο Υιός του Θεού εν σαρκή; Δηλαδή ότι ο Υιός του Θεού ενυνθρώπισε. Αυτός λέγει είναι ο Αντίχριστος. Σας το είχα πει μια περασμένη φορά αυτό, δεν θα το αναλύσω περισσότερο. Συνεπώς, αν ένας αιρετικός πατριάρχης υπάρχει, ο οποίος για μια στιγμή λειτουργεί ή δεν καθυρέθει ακόμη ή καθόλου ποτέ, γιατί κάποτε η καιρή είναι και παράξενη και περίεργη, αυτός λέγει είναι ο Αντίχριστος. Για οποιαδήποτε αίρεση είναι ο Αντίχριστος. Με αυτή την έννοια το λέγει αυτό ο Αρέθας όταν ερμηνεύει την Αποκάλυψη. Αλλά προσέξτε,
δεν είναι ο κατεξοχήν αντίχριστος το πρωτότυπο, το κυρίως πρόσωπο. Το κυρίως πρόσωπο δεν θα καθίσει σε χριστιανικό ναό. Και είναι εύλογο, μας το λέει πολύ καθαρά εδώ ο Άγιος Κύριος, είναι εύλογο, διότι εάν εγκαθιδρύεται μέσα σε ένα χριστιανικό ναό, και ποιος θα ήταν εν διάφορη περιπτώσει που θα μπορούσε να προσελκύσει τους Εβραίους περισσότερο? Ο ναός της Αναστάσεως, λαμπρός, μεγάλος, είναι κέντρο παγκόσμιο, από τα πέρατα της Οικουμένης μαζεύονται για να προσκυνήσουν τον Πανάγιο Τάφο. Εάν λοιπόν ο Αντίχριστος έμπαινε μέσα στον χριστιανικό ναό, δεν χαριζόμαστε, λέγει ο Άγιος Κύριος. Είναι αυτή η πραγματικότητα. Πώς θα μπορούσε αυτός να πείσει τους Εβραίους ότι είναι ο Μεσσίας? Θα του λέγανε, εσύ μέσα σε χριστιανικό ναό μένεις. Τι θα ήταν? Θα ήταν μια συνέχεια ούτως υπήν του Χριστού. Όχι, λοιπόν. Είναι λογικό, το καταλαβαίνουμε. Θα πάει να κτίσει το ναό του Σολομώντος. Αυτή η αιωνία προσδοκία και νοσταλγία των Εβραίων για το ναό τους. Για να το καταλάβετε, θα σας πάρω ένα παράλληλο πράγμα. Μέσα μας, τουλάχιστον μέχρι τη γενεά μας, τώρα ξέρω εγώ παρακάτω, υπάρχει, από ό,τι ακούσαμε από το σχολείο μας, όπως γαλουχηθήκαμε όταν σε εθνικές γιορτές, τώρα με τη σημαία και τις σημαιούλες, και πηγαίναμε και τραγουδούσαμε τα εθνικά φούρια και εμβατήρια και τα λοιπά, ή στο στρατό, μέσα μας υπάρχει μια νοσταλγία να πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά. Και όπως οι λαογράφοι σημειώνουν πολύ εύστοχα, ότι ο Έλληνας παντού, στη βρύση του χωριού, στο δάπεδο του ναού, παντού θα βάλει το δικέφαλο αετό. Δεν είναι χριστιανικό σύμβολο ο δικέφαλος αετός, είναι εθνικό σύμβολο. Και μέσα μας κάποτε λέμε, θα ήταν άραγε στις μέρες μου να πάω μέχρι την Αγία Σοφία και να λειτουργηθώ εκεί. Για να δείτε τι θα πει εθνική νοσταλγία. Είπα αυτό για να καταλάβετε τι θα πει οι Εβραίοι νοσταλγούν την επανοικοδόμηση του ναού των. Και βέβαια, ας με επιτραπεί να το πω, πολλαπλασίως περισσότερα οι Εβραίοι για το ναό τους. Πολλαπλασίως, διότι επιτέλους εμείς έχουμε πολλούς ναούς. Έστω ότι η Κωνσταντινούπολης υπήρξε για μια στιγμή γεωγραφικά ένα σημείο σπουδαίο για μας και λοιπά και λοιπά, ο Εβραίος έχει ένα μοναδικό ναό, το ναό του Σολομώντος. Δεν υπάρχει άλλος ναός. Και αυτός έχει μια μακρά ιστορία 1000 ετών προ Χριστού, και είναι δεμένο το έθνος του με τη θρησκεία του. Πολλαπλώς λοιπόν νοσταλγεί ο Εβραίος την επανοικοδόμηση του ναού. Αν το θέλετε, οι Εβραίοι δεν δέχτηκαν τον Χριστό ως Μεσσίαν, σαφώς, διότι δεν ικανοποίησε τις εθνικές των προσδοκίες. Αυτό ήταν. Όταν λοιπόν έλθει, γιατί ακόμη μένουν με τις εθνικές των προσδοκίες, όταν λοιπόν έλθει κάποιος ο οποίος θα ικανοποιήσει τις εθνικές των προσδοκίες με κέντρον σύμβολον πια, παγκόσμιον σύμβολον πια, το ναό του Σολομώντος, αντιλαμβάνεστε, αυτόν και θα δεχτούν. Έχουν περάσει 1900 χρόνια από τότε που ο ναός εγκρεμίστηκε.
Από το ναό δεν υπάρχει τίποτε, αγαπητοί. Δεν υπάρχει τίποτε, τίποτε. Ούτε μία πέτρα. Τίποτα δεν υπάρχει. Ό,τι σώζεται είναι, δείτε και από φωτογραφίες, δεν είναι ανάγκη να πάτε στην Ιερουσαλήμ, να το δείτε αυτό. Ό,τι σώζεται είναι μόνο ένα κομμάτι από το δυτικό τείχος. Τίποτε άλλο. Αυτό είναι όλο. Αλλά από το ναό τίποτα. Και τι λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος? Λέγει ότι δεν θα γκρεμίσει τον περίβολο, αλλά θα γκρεμίσει ό,τι υπάρχει από το ναό των παλιών. Γιατί? Διότι πρέπει να καθαρίσει το έδαφος για να ξανακτήσει. Σημειώσατε ότι το 350 μετά Χριστόν, που ομιλεί και γράφει ο Άγιος Κύριλλος, ο ναός δεν υπήρχε. Αλλά δεν υπήρχε όμως και το τέμενος του Ομάρ. Διότι τότε απλώς υπήρχαν ερείπια. Τίποτε άλλο δεν υπήρχε. Μόνο ερείπια του ναού του παλαιού υπήρχαν. Όμως ο Άγιος Κύριλλος σημειώνει ότι άμα θα δεις να οικοδομείται ο ναός, τότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Ήδη θα είναι παρόν. Αλλά ο ναός αυτός στη μεγάλη σας απορία, γιατί δεν χτίστηκε μέχρι σήμερα? Ίσως μια πρόχειρη απάντηση θα ήταν ότι στη θέση του κτίστηκε το τέμενος του Ομάρ. Τέμενος δηλαδή ένας χώρος, ένας ναός μουσουλμανικός. Ο Ομάρ, αραβικά λέγεται Ομάρ, τουρκικά λέγεται Ομέρ. Αυτός ήταν συνεργάτης του Μωάμεθ, συνεπώς είναι του 7ου αιώνα. Δεν εδέχεται καθόλου τον Μωάμεθ και τις αρχές του. Ήταν σαφώς αντιτιθέμενος, κατόπιν όμως απεδέχτη τον Μωάμεθ και έγινε κατόπιν ένθερμος υποστηρικτής του. Στο τέλος θα δολοφονήθηκε αυτός ο Ομάρ. Έκτισε έναν ναόν, δηλαδή ένα τέμενος, και πήρε το όνομά του. Το τέμενος του Ομάρ. Αυτό είναι όλο. Βεβαίως είναι ένας πολύ αξιόλογος ναός αυτός. Δηλαδή σαν κτίσμα είναι πολύ αξιόλογο, είναι με πολύ τέχνη και είναι ακριβώς επάνω εις τον χώρο που ήταν ο ναός του Σολομώντος. Θα λέγε κανείς το αιώνιο βδέλυγμα, διότι πριν γίνει η καταστροφή του ναού το 70 μετά Χριστόν, ήταν ήδη, είχε στηθεί το βδέλυγμα, το ρηθέλυπο Δανιήλ του προφήτου, που το αναφέρει ο Κύριος όταν δείτε, λέει, το βδέλυγμα. Βδέλυγμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ήταν το άγαλμα του Διός ή το άγαλμα του αυτοκράτορος που είχαν, ή της Αφροδίτης. Μάλιστα έφτασαν να θέλουν να φτιάξουν ένα ναό της Αφροδίτης επάνω στον Γολγοθά για να ξεχαστεί και το όνομα του Χριστού. Το ναό της Αφροδίτης, της θεάς της ανηθικότητας. Αλλά βλέπετε, ο Χριστός είναι αληθινός Θεός και δεν αφήνει τέτοια πράγματα να γίνουν. Ενώ επευλήθη το βέλημα και μέχρι σήμερα είναι, διότι ουσιαστικά ο μουσουλμανισμός δια των Εβραίων, πολύ χρησικών είναι βέλημα. Δεν είναι βεβαίως πια του αυτοκράτορος το άγαλμα, ούτε του Διός το άγαλμα, αλλά είναι όμως το τέμενος των μουσουλμάνων. Θα μείνει αυτό εκεί? Θα το χαλάσει ο Αντίχριστος αυτό το τέμενος? Θα τον γκρεμίσει? Εξάλλου σήμερα λέμε είναι πάρα πολύ δυνατόν αυτό να γίνει. Το άκουσα, θα το είπα και την περασμένη φορά, ότι στην ερώτηση και τι θα κάνει το τέμενος του Ομάρ, λέει, σε μία νύχτα αυτό έφυγε. Για τους Εβραίους σήμερα δεν είναι δύσκολο πράγμα αυτό. Ύστερα κατέχουν το έδαφος, δηλαδή είναι δικοί τους, είναι το κράτος του Ισραήλ. Για αυτούς δεν είναι δύσκολο πράγμα. Θα φωνάξουν οι άλλοι. Πολιτιστικό μνημείο δεν έχει και πάρα πολύ σημασία για αυτούς. Καμία σημασία. Αλλά το ερώτημα
γιατί 1900 χρόνια δεν χτίστηκε ο ναός. Το τέμενος του Ομάρ έγινε τον 7ο αιώνα. Γιατί τους προηγουμένους αιώνες δεν χτίστηκε ο ναός? Σας κάνει εντύπωση? Υπάρχει μία παράδοση που λέγει το εξής. Δεν θυμούμαι που είναι, κάποιος πατήρ της Εκκλησίας την αναφέρει την παράδοση αυτή, δεν θυμώ αυτή τη στιγμή. Χρυσόστομος, για τα θυμέλια, αυτό που θα πω, είναι το εξής. Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης θέλησε να ξαναφτιάξει τον ναό, έτσι, για να διαψεύσει τον Χριστό. Ο Χριστός ήταν προφητεία, δεν θα μείνει λίθος επί λίθος. Για να διαψεύσει λοιπόν τον Χριστό, ο Ιουλιανός είπε, έστειλε εργάτες και τα λοιπά, να χτίσουν τον ναό. Όταν έγινε η επιχείρηση να σκάψουν θεμέλια και να χτίσουν οικοδομούν, όπως επήγαινε λέει η άξινα μέσα, έβγαζαν τα θεμέλια, έβγαζαν φωτιές και πέτρες λέει τους χτυπούσαν, σαν να σηκώνονται οι πέτρες και τους χτυπούσαν τους εργάτες. Και τότε δόθηκε η απάντηση, αδύνατον να ανοικοδομηθεί ο ναός. Σας κάνει εντύπωση? Είναι η προφητεία του Χριστού. Γιατί? Γιατί ο Χριστός είναι αληθινός. Πως 1900 χρόνια δεν ανοικοδομήθηκε ο ναός, αλλά πάλι η προφητεία λέγει ότι ο ναός θα ανοικοδομηθεί. Πότε? Όταν θα έρθει η ώρα. Αναμένεται η ώρα, και αυτή η ώρα είναι η ώρα του Αντιχρίστου. Τότε θα εκτίθετο, αγαπητοί μου, ο ναός. Ακόμη ένα κάτι επάνω σε αυτό. Έχετε ακούσει ότι στην Αμερική ήδη κατάλληλη εκδοχή είναι στη Γερμανία, μάλλον στην Αμερική πρέπει να είναι, ότι έχουν σε κυβότια μέσα έτοιμες τις πέτρες της ανοικοδομήσεως, αν το έχετε ακούσει? Γεννιέται μια εύλογη απορία, γιατί η Παλαιστίνη δεν έχει πέτρες και θα πρέπει να μεταφερθούν με πλοίο ωκεανών ολόκληρο να διασχίσουν για να έρθουν εις τα Ιεροσόλυμα να χτιστεί ο ναός? Επιτέλους, τι είδους πέτρες είναι αυτές? Πολύτιμες? Όχι, πέτρες. Προσέξτε, πέτρες είναι. Κοίτα, πέτρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο σιωνισμός, γιατί ο σιωνισμός κινείται, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση, αγαπητοί μου, την Παλαιά Διαθήκη, με την έννοια του ευσεβούς Εβραίου, έχουν σχέση με την Παλαιά Διαθήκη όση σχέση είχαν και οι Σαδουκαίοι της εποχής του Χριστού. Διότι οι σιωνιστές ουσιαστικά είναι Σαδουκαίοι, αφού βεβαίως έχουν εμπλουτίσει την παρουσία τους με πολλά άλλα πράγματα για τα οποία δεν είναι τώρα ώρα να τα πει κανείς. Πρώτα ο σιωνισμός κινεί τον μασονισμό, είναι η καμπάλα, καβάλα με δύο βήτα, αυτή παράδοση θα πει, που είναι γεμάτη από γνωστικισμό, από αλεξανδρινό γνωστικισμό, από μαγεία, φοβερά πράγματα είναι όλα αυτά. Τι σχέση μπορεί να έχουν οι άνθρωποι αυτοί με την Παλαιά Διαθήκη? Δεν έχουν σχέση, αλλά έχουν κάποια σχέση. Θα πρέπει να τηρούν κάποια προσχήματα. Ο Καϊάφας ήταν Σαδουκαίος, δεν πίστευε στις προφητείες, δεν πίστευε σε Ανάσταση νεκρών. Ήσαν άπιστοι άνθρωποι, δεχόντουσαν τον Θεό κατά δεϊστικών τρόπων, δηλαδή δεϊσμούς,
Δηλαδή ο Θεός είναι στον ουρανό και κοιτάει στη δουλειά του. Τι δουλειά έχει με εμάς? Αυτό θα πει. Έκανε τον κόσμο και τον άφησε. Τι δουλειά έχει με εμάς? Ναι, ναι. Και όμως τον ακούτε, τον Πιλάτων, να διαρριγνύει τα ηματιά του όταν άκουσε ότι ο Ιησούς θα έρθει επί των εθελών του ουρανού και ότι αυτός διεκδικεί τίτλων Μεσσίου, και διαρριγνύει τα ηματιά του και λέγει: υποκριτικότατα, τι ανάγκη από μάρτυρες έχουμε? Τον ακούσατε? Ευλασφήμισε. Τάχα δίθεν ως αρχιερεύ να διαφυλάξει τα δικαιώματα του Θεού επί τη γη. Ότι να, τώρα αυτός πρέπει να πεθαίνει. Και τι είπανε στον Πιλάτο? Πρέπει να πεθαίνει. Γιατί ο νόμος μας λέει ότι πρέπει να πεθαίνει. Ναι, αλλά τι έκανε, λέει ο Πιλάτος, ο οποίος επιτέλους έβλεπε τον νόμο. Ήταν μπροστά στο ρωμαϊκό δίκαιο ο Πιλάτος. Ή έκανε τον εαυτό του Θεό. Δεν πίστευαν τίποτα όμως. Ήταν ένα πρόσχημα για να καταδικαστεί ο Ιησούς. Τίποτε άλλο. Και διότι τον ευθονούσαν τον Ιησούν, διότι ο λαός έτρεχε πίσω από τον Ιησούν, και εκείνοι είχαν χάσει το λαό. Το λέει σαφώς ο Ευαγγελίστης Ιωάννης: διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν. Άρα και οι σιωνιστέ θα δείξουν μερικά πράγματα ότι είναι τηρητέ κάποιου νόμου. Βέβαια τόσο μικρά πράγματα, ώστε δίκαια ο Χριστός τους είπε ότι αποδεκατούτε, λέει, το άνηθο και το κείμινον, και τα βαριά του νόμου τα αφήσατε να περάσουν. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι, για να δείξουν ότι είναι οι πιστοί τηρητέ του νόμου, διαβάζουν μέσα στην Αγία Γραφή ότι ο Θεός έδωσε εντολή στον Μωυσέα ότι δεν έπρεπε να ακουστεί σφύρα και σμήλη, καλέμι, μέσα στην Ιερουσαλήμ, και ότι έπρεπε οι πέτρες αλλού να λαξευτούν στα λατομεία και να μεταφερθούν έτοιμες. Αυτό τώρα είναι ένα σημείο για να εξαπατήσουν ακόμη περισσότερο τον εβραϊκό λαό ή ο μέλλον ερχόμενος αντίχριστος, ότι φτάνομαι να τηρούμε το νόμο εις το πιο μικρό του σημείο, εις το ιώτα. Ακούστε τι λέγει ο νόμος. Λέει ο Θεός στον Μωυσέα: εάν δε θυσιαστήριον εκλήθων ποιήσμοι, ουκ οικοδομήσεις αυτούς τμητούς, δεν τους πελεκίσεις, το γαρ εγχειρίδιον επιδέβλικας επ' αυτούς και με μίαν δε. Αν βάλεις εγχειρίδιον, βάλεις σφυρί και καλέμι, τότε λέγει έχουν μιανθεί οι πέτρες. Δεν είναι παράξενο. Ο σκοπός ήταν ο εξής: εάν έκαναν γλυπτές πέτρες, επειδή είχαν ερωτή προς την ειδωλολατρία, θα έφταναν, αγαπητοί μου, να πέσουν σε ειδωλολατρία. Ή ακόμη και τι άλλο. Φεύγοντας μετακινούμενοι οι Εβραίοι, εάν έκαναν καλό θυσιαστήριο με γλυπτά, φεύγοντας αυτοί, οι εθνικοί ειδωλολάτρες, στο ίδιο θυσιαστήριο θα έκαναν τις δικές τους θυσίες. Για να μην γίνει αυτό, ο Θεός λέει, θα βάλεις απλές φυσικές πέτρες. Θα είναι ένα ατελές θυσιαστήριο. Γι' αυτό λέγει δεν θα βάλεις καλέμι, διότι θα μολύνεις τις πέτρες. Δεν είναι παράξενο, θα μολύνεις τις πέτρες. Με αυτή την έννοια το καταλάβατε. Ακόμη λέει ο Θεός δια του Μωυσέως στο Δευτερονόμιο 27,5: και οικοδομήσεις εκεί θυσιαστήριον Κυρίο το Θεό σου, θυσιαστήριον εκλήθων. Εκεί θα κάνεις ένα θυσιαστήριο με πέτρες.
ούτε και τι βαλείς επ' αυτό σίδηρον. Δεν θα βάλεις απάνω στις πέτρες σίδερο. Δηλαδή, εργαλεία. Και βρίσκουμε τώρα το γεγονός της ενοικοδομήσεως του ναού του Σολομώντος. Πηγαίνουμε εις το γάμα βασιλιών. Κεφάλαιο 6, στίχος 7. Και λέει, ήδη κτίζεται ο ναός εις τραποτόσα χρόνια. Και ο οίκος εν το οικοδομήστε αυτόν λύθης ακροτόμης αργής με πέτρες συμπαγής μεγάλες και έτοιμες και σφύρα και πέλεκης και πανσκεύος σιδηρούν ουτικούστη εν το οίκο εν το οικοδομήστε αυτόν. Σφυρί, σκεπάρνι, πελέκι, πέλεκι, καλέμι, κάθε σιδερένιο λέει εργαλείο, δεν ακούστηκε όταν ανοικοδομήθηκε ο ναός. Γι' αυτό το λόγο τις έχουν έτοιμες τις πέτρες στην Αμερική. Τώρα, γιατί κάποιος μπορεί να πει, μα παραμύθια είναι αυτά, πέτρες θα πάρουν από την Αμερική. Να το, το καταλάβατε. Αυτός είναι ο λόγος. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου, τον Αντιχριστόν και τους προδρόμους του Αντιχρίστου, τους σιωνιστάς. Οι σιωνιστές είναι οι πρόδρομοι του Αντιχρίστου. Ας με επιτραπεί να πω, ίσως δεν είναι ο εβραϊκός λαός. Επιτρέψτε μου να το πω. Δεν είναι ο εβραϊκός λαός, αλλά είναι οι σιωνιστές. Και το τι είναι σιωνισμός μπορείτε να το μάθετε από παντού. Αυτοί λοιπόν είναι εκείνοι που προετοιμάζουν τον δρόμο του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος έτσι ή η προδρομή του μιμούνται εξωτερικά στοιχεία κατασκευής του ναού για να φανεί ότι ακολουθούν τις μοσαϊκές εντολές για να μπορέσουν με τον τρόπο αυτόν να εξαπατήσουν περισσότερο τον εβραϊκό λαό. Είναι τραγικό πράγμα και στο τέλος αυτός ο λαός είναι ένας τραγικός λαός. Ξεκινάει με όνειρα για να φτάσει στο μηδέν, να φτάσει στο χάος. Και αυτό είναι, όπως λέγαμε την ώρα των απορριών, είναι οι αγώνες χωρίς σκοπόν. Στο τέλος δεν θα υπάρξει κανένα αποτέλεσμα. Όλα θα πέσουν στο κενό. Αλλά βλέπει κανείς να υπάρχει στην εποχή μας κάτι που σε παλιότερα χρόνια βεβαίως δεν υπήρχε. Μία κίνηση, ένα κίνημα γύρω από το θέμα της επανοικοδομήσεως του ναού. Το βλέπει κανείς αυτό. Και όπως σας έδειξα την περασμένη φορά, όσοι δεν είχατε τέλει να το ξαναδείτε, έχω ένα φίλο εδώ, The New York Times, δηλαδή η εφημερίδα χρονικά της Νέας Υόρκης, 15 Ιουλίου τρέχοντος έτους του 87, και έχει ένα ολοσέλιδο κείμενο, έχει μια φωτογραφία τμήματος του δυτικού τείχους της Ιερουσαλήμ, του τείχους του ναού, του περιβόλου, γιατί είναι πιο ψηλότερο ο ναός, έχει αυτό, και εκεί μαζεύονται οι Εβραίοι, πάνε εκεί, προσκυνούν τρόπον, κλαίνε και προσεύχονται. Κλαίνε και προσεύχονται εκεί στο τείχος, μόνο και μόνο γιατί σας είπε είναι αυτή η νοσταλγία, η εθνικοθρησκευτική. Και έχει κάποιο κείμενο το οποίο είχε την καλοσύνη κύριε Συγκλέφτη, δεν τον βλέπω, να μας το μεταφράσει, και το οποίο θα σας το διαβάσω. Είναι αυτό, να το δείτε, καταρχάς πρώτο τείχος, όπως έχει. Ο τίτλος είναι «Μετά 1900 χρόνια είναι καιρός για μια
αλλαγή. Το βλέπετε αυτό εδώ. Λοιπόν, να σας μεταφράσω τώρα, αγαπητοί, τι λέγει αυτό. Έχει γίνει πιστή μετάφραση, είναι πολύ καλή. Η φωτογραφία, ο εναπομένων, όπως γράφει από κάτω, δυτικός τείχος του Αγίου Ναού της Ιερουσαλήμ. Μπορεί να νομίζετε, γράφει το κείμενο, ότι είστε επιτυχημένος και ευτυχής, αλλά ας δούμε τα πράγματα κατά πρόσωπο. Αυτός ο κόσμος είναι εις πολύ κακή κατάσταση. Ασθένειες, πείνα, διαφθορά, έγκλημα και τρόμος έχουν γίνει μέρος της πραγματικότητος. Πέρα από τον έλεγχό μας, όχι, κατά την Ιουδαϊκή πίστη. Ο Μαϊμονίδης μας λέγει, να εξηγώ και μερικά πράγματα διαβάζοντας. Ο Μαϊμονίδης, αγαπητοί μου, είναι ένας Εβραίος, ο οποίος, μάλιστα λέγεται Μωυσής Μαϊμονίδης, είναι Εβραίος ραβίνος και φιλόσοφος του 12ου αιώνα, ο οποίος επίστευε το εξής. Γι' αυτόν μεσιανισμός, θα το βρείτε στην εγκυκλοπαίδεια αν το θέλετε, από όπου και εγώ το πήρα, μεσιανισμός σημαίνει ανθρωπίνη αδέλφωση. Λέει πολλά αυτό. Λέει πολλά αυτό. Αυτό γράφτηκε τον 12ο αιώνα. Τα έργα του δε έχουν ορθολογιστικών χαρακτήρα, αυτού του ραβίνου, και λέει πολλά διότι θυμίζει οικουμενισμόν. Διότι ο οικουμενισμός επικαλείται αδέλφωση των ανθρώπων και των λαών δια της αγάπης. Λέει πολλά. Λοιπόν, χρησιμοποιούν τον Μαϊμονίδη, επί το ελληνικότερο αυτή η ονομασία του τώρα. Ο Μαϊμονίδης μας λέγει, ακόμη και μια καλή σκέψη, λέξη ή πράξη μπορεί να επηρεάσει όλο τον κόσμο για πάντα. Και βέβαια δεν μπορώ να πω ότι ο οικουμενισμός χαλκεύεται από, με αφετηρία τον Μαϊμονίδη, αλλά εν τέτοιες περιπτώσεις έχει και αυτός το λόγο του. Αυτός λοιπόν ο λόγος του πράγματι επηρεάζει τον κόσμο όλων, για να χαλκευτεί ο οικουμενισμός, ο οποίος αν το θέλετε έχει χαλκευτεί σε άντρα δυσόδη, για να μην τα ονοματίσω. Πιστεύουμε ότι αυτός ο κόσμος μπορεί να είναι ηθικός και καλός. Είναι στις δυνατότητές μας να αντιστρέψουμε τα πράγματα και να κάνουμε τον κόσμο ένα κατάλληλο μέρος για την παρουσία του Θεού. Αυτό είναι στα χέρια κάθε ατόμου. Και αυτό σημαίνει εσένα. Εσένα τον Εβραίο. Τώρα ακριβώς αρχίζει η περίοδος των 3 εβδομάδων. Φέτος από 14 Ιουλίου ως 4 Αυγούστου. Ξέρετε, οι Εβραίοι έχουν τέτοιες περιόδους νηστείας και πένθους. Το αναφέρει και η Παλαιά Διαθήκη αυτό. Πενθούσατε, λέγει, στην Βαβυλώνα. Θυμηθείτε τον 137 ψαλμό. Κρεμάσαμε, λέει, τα όργανά μας εκεί και πενθήσαμε και κλάψαμε. Πώς να σου τραγουδήσω, να σε τραγουδήσω Ιερουσαλήμ, αφού δεν είμαι κοντά σου. Και λοιπά και λοιπά. Πενθούσαν, είχαν ημέρες πένθους εθνικού για μνήμες ιστορικές. Ο Θεός λέγει, δεν τα θέλω αυτά. Εχθές που λέγαμε για την περίπτωση των θυσιών, τη στιγμή που τα ανακατεύεται με άλλα πράγματα, δεν τα θέλω αυτά. Συνεχίζω.
Τώρα ακριβώς αρχίζει η περίοδος των 3 εβδομάδων. Οι 3 εβδομάδες είναι χρόνος οδύνης για ολέθρια γεγονότα στην Ιουδαϊκή ιστορία, με αποκορύφωμα την καταστροφή του Δευτέρου Ναού στην Ιερουσαλήμ πριν 1900 χρόνια. Κατά κρίβεια είναι ο 3ος ναός, διότι ο 1ος είναι του Σολομώντος, ο 2ος είναι του Ζωροβάβελ και ο 3ος είναι του Ηρώδου. Κατά κρίβεια. Δεν πειράζει όμως, διότι πολλές φορές δεν λαμβάνει την υπόψη του Ζωροβάβελ, επειδή εκτίθη τότε ο ναός κάπως πρόχειρα. Θρηνούμε όχι μόνο το άφωνον μνημείον, αλλά το σπουδαιότερον, την αναχώρηση της αποκεκαλυμμένης παρουσίας του Θεού από ανάμεσά μας, την οποία αντιπροσώπευε ο ναός. Αγαπητοί μου έκανε κατάπληξη το σημείο αυτό. 1900 χρόνια και είναι ακόμη κολλημένη, όπως το συνέδριο που είχε μπροστά του το Στέφανο που απολογείται. Ο Θεός λέγει, το λέγει λίγο πιο κάτω, ακόμη δεν φτάσαμε εκεί, ο Θεός δεν κατοικεί εν χειροποίη της ναής. Αν είχατε το Θεό δεν θα σας πείραζε αν δεν έχετε το ναό, γιατί ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίη τους ναούς. Λοιπόν, μένετε κολλημένοι σε αυτό και μου λέτε εμένα ότι δεν, επειδή δεν κατοικεί ο Θεός σε χειροποίη τους ναούς, ότι βλασφημώ κατά του ναού, γιατί αυτό ήταν μία από τις 3 κατηγορίες εναντίον του Αγίου Στεφάνου. Το βλέπετε το ίδιο σημείο. Το ίδιο σημείο, είναι περίεργο πράγμα αυτό. Και συνεχίζουμε. Αλλά ο Λουμπαβίτσερ Ρεμπ, αυτό το Λουμπαβίτσερ φαίνεται ότι είναι κάποιο ίδρυμα επωνόματι κάποιου Λουμπαβίτς, και Λουμπαβίτσερ είναι όπως λέμε, κάποιο ίδρυμα πρέπει να είναι. Ραβίνος Μεναχέμ Σμίουσον, έτσι λέγεται τώρα αυτός ο ραβίνος ο διδάσκολος, τονίζει ότι το να θρηνούμε μόνο δεν είναι αρκετό. Οι 3 εβδομάδες θα πρέπει να είναι χρόνος δράσεως. Προσέξτε τη φράση. Πρέπει να εύρωμε θετικούς τρόπους να εκφράσουμε την πίστη μας εις την έλευση του Μεσσίου και την επανοικοδόμηση του ναού. Είναι χαρακτηριστική αυτή η φράση. Πρέπει να βρούμε θετικούς τρόπους. Όταν θα έρθει ο Μεσσίας, πρέπει να βρει το ναό έτοιμο. Περιμένουν το Μεσσία, περιμένουν το Μεσσία. Αφού απέρριψαν τον Χριστό, πρέπει να εύρωμε τρόπους να διορθώσουμε την κατάσταση. Γι' αυτό ο Ραβίνος πρότεινε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας σε 3 τομείς. Πρώτον, μελετήσατε το Τωρά. Τωρά, εβραϊκά θα μπει νόμος. Οι σοφοί μας λέγουν ότι ο Θεός θεωρεί τη μελέτη της κατασκευής του ναού ως εάν πράγματι τον κατασκευάζουμε. Έτσι ο Ραβίνος έχει κάνει έκκληση εις όλους τους Ιουδαίους να μελετήσουν περί του Αγίου Ναού κατά τη διάρκεια αυτών των 3 εβδομάδων. Τα κείμενα περιλαμβάνουν που πρέπει να μελετήσουμε: Γραφή, η Εζεκίλ κεφάλαιο 40-43, Ταλμούδ, που περιέχει την Μίσνα, είναι και αυτό ένα βιβλίο εβραϊκό, την Πραγματεία Μιντότ, και Χάλεκα, τον κώδικα του Μαϊμονίδου, Χιλκότ Μπέιτ και Χαμπεκίρα. Είναι βιβλία παραδοσιακά των Εβραίων. Όλα διατίθενται εις αγγλική μετάφραση με τα σχολείων, εικόνων και διαγραμμάτων.
διαλέξεις και ομάδες μελέτης αυτών των αντικειμένων θα γίνουν εις όλων των κόσμων κατά τη διάρκεια αυτών των εβδομάδων. Είναι χαρακτηριστικό, να κάνω μια παρένθεση, στο κείμενο εδώ στην εφημερίδα βάζουν, και αυτό είναι ένα δείγμα ευλαβίας, αλλά έπεσε κάποτε ο γάιδερος μέσα στο πηγάδι και άμα τον ευγάζανε το γάιδερο από το πηγάδι, φώναξαν οι χιώτες, σιγά λέει στάζει η ουρά του και θα μολύνει το νερό του πηγαδιού. Λοιπόν, ακούστε, η παράδοση λέγει ότι το όνομα του Θεού δεν εγγράφεται και για λόγους, και δεν επροφέρεται για λόγους ευλαβίας. Το όνομα του Θεού ή το τετραγράμματον, επειδή δε η εβραϊκή γλώσσα έχει μεν φωνήεντα, δεν χρησιμοποιεί όμως τα φωνήεντα, γι' αυτό και το τετραγράμματο, αυτό το όνομα του Θεού, διασώθη μεν εις τα σύμφωνά του, αλλά επειδή δεν ξέρουμε πώς επροφέρεται, διότι δεν επροφέρεται. Αντί του Γιαχβέ, αυτό ήταν το όνομα, Γιαχβέ, ήταν το Αδωναΐ και Ελοχήν και άλλα ονόματα που δεν ήθελαν να πούν αυτό το ιερό όνομα του Θεού. Αυτό που λένε οι Εβραίοι, γιατί, συγγνώμη χιλιαστέ, γιατί λέει κρύβεται το όνομα του Θεού. Κουταμάριστος. Λοιπόν, οπότε κατά προσέγγιση λέμε ότι πρέπει να, προεφέρεται το όνομα Γιαχβέ ή Ιεχωβά. Φαίνεται ότι καλύτερο πιο προσεγμένο είναι και πιο κοντινό είναι το Γιαχβέ και όχι το Ιεχωβά. Ήταν λοιπόν τέσσερα γράμματα. Τώρα τι κάνουν οι Εβραίοι? Μου έκανε εντύπωση. Δύο φορές αναφέρεται το όνομα του Θεού, βεβαίως στην αγγλική γλώσσα. Και για να μιμηθούν το τετραγράμματον όνομα του Θεού, το εβραϊκό, που δεν είχε τα φωνήεντα, η λέξη Θεός λέγεται God. Η γενική βάζουμε και έναν απόστροφο στο τέλος και βάζουμε ένα σίγμα God, δηλαδή του Θεού. Δύο φορές αφαιρούν το «ο», το όμικρον, να το πω επί του ελληνικότερον, και βάζουν μία παύλα. Οπότε βάζουν το «G», βάζουν μία παύλα και μετά βάζουν το «D». Αφήρεσαν το φωνήεν, κατά απομίμηση της αφαιρέσεως των φωνιέντων του τετραγραμμάτου ονόματος του Γιαχβέ, του Κυρίου. Γιαχβέ θα πει Κύριος. Οι εβδομήκοντα έτσι μεταφράζουν, Κύριος. Λέει στο Μωυσή ο Θεός και το όνομά μου Κύριος. Αυτό είναι όλο. Οπότε βλέπετε μία λεπτομέρεια για να δείξουν προσήλωση εις των μοσαϊκών νόμων. Και έχουν ρημάξει την ανθρωπότητα, εγκληματικότατα οι άνθρωποι αυτοί. Βλέπετε υποκρισία. Έτσι. Συνεχίζω. Δεύτερον, ο Ραβίνος αυτός συνιστά και λέγει σε αυτές τις δύο εβδομάδες τι πρέπει να γίνει. Δώσατε πρόσθετη ελεημοσύνη. Όπως ο προφήτης Ισαΐας λέγει, εκείνοι οι οποίοι επιστρέφουν εις την Σιών θα λυτρωθούν δια της ελεημοσύνης. Τρίτον, και αυτό είναι λιγάκι πονηρό, αλλά ας μην το σχολιάσω. Τρίτον, έλθετε οι συναντήσεις, δηλαδή κάνετε συναντήσεις, συγκεντρώσεις. Το Ταλμούδ δείχνει προς την κατεύθυνση των κακών αισθημάτων του ενός προς τον άλλον ως αιτίαν της καταστροφής του ναού πριν 1900 χρόνια. Δηλαδή επειδή μαλώναμε, επειδή τσακωνόμαστε, επειδή είμαστε φατρίες εμείς οι Εβραίοι, γι' αυτό έγινε αυτό αφορμή να χάσουμε τον ναό μας. Πρέπει λοιπόν να αδελφωθούμε για να μπορέσουμε, αυτό λέει το Ταλμούδ, για να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τον ναό μας. Ο Ραβίνος προτείνει να διορθώσουμε αυτό με το να κάνουμε ειδικές συναντήσεις. Ποιο να διορθώσουμε? Το να έχουμε αγάπη μεταξύ μας και συναδελφότητα.
κατά τη διάρκεια αυτών των εβδομάδων, για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη φιλίας, ενότητος και αδελφικής αγάπης χωρίς όρους. Μία παραπομπή που βάζει το κείμενο, σας την λέγω. Ο Ραβίνος έβαλε έμφαση εις την σπουδαιότητα της μεταδόσεως αυτού του μηνύματος εις τα παιδιά επίσης, και ότι πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία να λάβουν μέρος στην μελέτη του Τωρά, του νόμου, την ελεημοσύνη και τις συγκεντρώσεις, ειδικά εκείνα τα οποία είναι προσιτά εν σώματι, δηλαδή σε ομάδες, εις θερινάς κατασκηνώσεις. Και τελειώνει. Έτσι, με κεφαλαία τώρα στο κείμενο, έτσι όλα εξαρτώνται από εσάς, δηλαδή από τους Εβραίους, αφού αποτείνεται το κείμενο στους Εβραίους. Ο ζυγός του κόσμου ευρίσκεται εις οριζοντίαν ισορροπίαν. Λίγη μελέτη του Τωρά ή της Τωρά, μεταφράσμα είναι ή Τωρά, ο νόμος, φιλικά το λέμε, ελεημοσύνη ή αδελφική αγάπη, είναι πιθανόν, δυνατόν, να γύρει την ισορροπία της ιστορίας. Αυτή η πράξη μπορεί να είναι η δική σας και όχι αποσιοποιητικά, δηλαδή από εσάς εξαρτάται τι θα κάνουμε τώρα. Από όλα αυτά έρχομαι, αγαπητοί μου, να κάνω κάποια σχόλια, δύο-τρία πάνω στο κείμενο. Πρώτον, έχουμε μία νοσταλγία της παλαιάς δόξης. Δεύτερον, οι τρεις εβδομάδες πένθους έχουν σκοπό την ιστορική μνήμη, το λέει καθαρά, του παρελθόντος με αποκορύφωμα την καταστροφή του ναού, το λέει μέσα. Τρίτον, θρηνούν την αναχώρηση της αποκεκαλυμμένης παρουσίας του Θεού, πράγμα που δείχνει ότι εμένουν όπως οι σύνεδροι που κατεδίκασαν τον Στέφανον, σας το είπα προηγουμένως, ότι ο Θεός κατοικεί μόνο εις τον εν Ιεροσολύμης ναών. Τέταρτον, έκκλησης δράσεως προς αποκατάσταση των ζημιών του παρελθόντος. Πρέπει, λέγουν, να εύρουμε θετικούς τρόπους να εκφράσουμε την πίστη μας εις την έλευση του Μεσσίου και την ανοικοδόμηση, επανοικοδόμηση, προσέξτε, επανοικοδόμηση του ναού. Rebuilding, όχι building, rebuilding, επανοικοδόμηση του ναού. Πέμπτον, αναμένουν τον Μεσσία αφού απέρριψαν τον Χριστό. Και έκτον, επανοικοδόμηση του ναού. Όλα αυτά σας λένε τίποτα? Κάτι λένε. Κάτι λένε. Θέλετε να μην πούμε ότι είναι αποδείξεις? Συμφωνώ. Ότι είναι ενδείξεις? Ναι. Όλα αυτά πρέπει να μας κάνουν προσεκτικούς, ασφαλώς. Εξάλλου, και ο Κύριος μας είπε να μελετάμε τους καιρούς και επέπληξε τους συγχρόνους του, διότι δεν μελετούσαν τους καιρούς για την πρώτη παρουσία του Χριστού, γι' αυτό και την έπαθαν. Τους το είπε καθαρά. Υποκριτέ, το πρόσωπο του ουρανού το ξέρετε. Το φεγγάρι, λένε τώρα, έχουμε καινούργια σελήνη, ξέρετε, και είναι όρθια, και λένε ο καπετάνιος κοιμάται ή ο τσέλιγκας, θα έχουμε καλοκαιρί. Αυτό θα πει, βλέπω το πρόσωπο του ουρανού, τα σύννεφα, το θερμόμετρο, το βαρόμετρο. Το πρόσωπο της ιστορίας γιατί δεν το μελετάτε? Τους καιρούς, λέγει, την ιστορία, γιατί δεν την μελετάτε?
Αυτό είπε ο Κύριος. Και απεκάλεσε αυτούς υποκριτάς. Αυτό λέγουν και οι πατέρες. Σαφώς λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Αντιοχίας, ότι γράφει ένα γράμμα όταν πηγαίνει για τη Ρώμη να μαρτυρήσει στον Άγιο Πολύκαρπο, ότι τους καιρούς να μελετούν, καταμάθανε, τους καιρούς καταμάθανε. Κοιτάξτε, καταμάθανε. Να τους μελετάς κατά κράτος, σε βάθος, τους καιρούς. Και των αναμενόμενων προσδόκα. Και να περιμένεις εκείνον που αναμένομαι, τον Μεσσίαν, ως Δευτέρα του παρουσία. Αν το θέλετε, αυτή η εγρήγορση που τονίζεται κατ' επανάληψη μέσα στη Γενή Διαθήκη από τον Κύριον, αυτή την έννοια έχει. Γρηγορείτε, γρηγορείτε, πόσες φορές ο Κύριος το είπε. Και αν υπήρχε αυτή η εγρήγορση, η εσχατολογική εγρήγορση των πιστών ανά τους αιώνας, ουδέποτε η Εκκλησία του Χριστού θα είχε πνευματική καθίζηση. Αλλά επειδή λείπει αυτή, εκλείπει αυτή η εσχατολογική εδατένιση, γι' αυτό και κοιμόμαστε. Η οριστική δε, θα λέγαμε, η χαριστική βολή, εκείνο που έρχεται να καταστρέψει πραγματικά την Εκκλησία, όταν θέλουμε να την κάνουμε πολιτισμό ή κοινωνικό καθεστώς. Οπότε λέμε να κάνουμε μια κοινωνία, διότι η Βασιλεία του Θεού είναι επί της γης. Να φάμε καλά και να πιούμε καλά. Πόσες φορές θα τα έχω πει, από τη στιγμή που κάνουμε τον χριστιανισμό, την Εκκλησία, πολιτισμό και κοινωνικό καθεστώς, εχάσαμε αυτόν τον εσχατολογικών μας ορίζοντα. Τον εχάσαμε. Και όταν έρθει κάποιος και μας φωνάξει κάποιες φωνές εν ερήμο, φωνή βοώντος ανθρώπου εν ερήμο, και φωνάξουν αυτές οι φωνές ότι οι καιροί είναι κοντά, το τέλος της ιστορίας είναι κοντά, ο χριστιανισμός δεν μπορεί να γίνεται καθεστώς, η Εκκλησία δεν μπορεί να τελματώνεται μέσα σε πολιτιστικές διαστάσεις, τότε αυτοί λέγονται φανατικοί, τότε αυτοί είναι άχρηστοι, δυσχρηστοί και συνεπώς άχρηστοι. Και ποιος τους ακούει? Και έρχονται να τρομάζουν δίθεν τον κόσμο, το λαό. Προπολών ετών η Αγγλικανική Εκκλησία εκήρυξε τον θάνατον του σατανά. Από τα κηρύγματα, από τα συγγράμματα, λέγοντας ότι δεν πρέπει να τρομάζουμε τον κόσμο, το χριστεπώνυμον πλήρωμα, με το να λένε ότι υπάρχει ο σατανάς. Έτσι τώρα ήδη κάνουμε και την κηδεία αυτών των εσχατολογικών ενατενήσεων. Τι μένει? Όταν κάποτε φωνάξουμε, ένας λαός απληροφόρητος φοβάται, ή μάλλον έχει φοβίες, όχι φόβο Θεού, έχει φοβίες, γιατί το πράγμα δεν είναι στο δρόμο του σωστά. Και ο λαός, ο οποίος είναι απληροφόρητος, δυστυχώς μένει με το να έχει μόνο φοβίες. Και τι κάνουμε? Σκεφτόμαστε ότι πώς θα ζήσουμε όταν έρθει ο Αντίχριστος και δεν έχουμε νομίσματα, διότι θα καταργηθούν. Και αφού θα πρέπει να πάμε να ψωνίσουμε έχοντας το 666 στο χέρι μας, δεν φορτώνουμε το σπίτι μας από τρόφιμα? Αγαπητοί μου, αυτά είναι κουτά πράγματα. Είναι κουτά πράγματα και είναι σπασμωδικές λύσεις που δείχνουν το βάθος της αγνίας μας, το βάθος των φοβιών μας και τίποτε άλλο. Τι μένει από όλα αυτά? Να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι σε εγρήγορση. Τίποτε άλλο. Πνευματικοί άνθρωποι σε εγρήγορση.
Και για αυτό παράδειγμα που είπα θα απαντήσω. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως λέγει: και τρέφει, λέει, την εκκλησία. Ποια? Είναι η γυναίκα, όπως φαίνεται σε εκείνο το όραμα κτλ. Ο Θεός την τρέφει 3,5 χρόνια, όσο κρατάει η βασιλεία του Αντιχρίστου. Δηλαδή οι πιστοί θα έχουν κάτι να φάνε. Γιατί δεν βλέπουμε το προηγούμενο ιστορικό παράδειγμα ότι ο Θεός τρέφει όχι 3,5 χρόνια, 40 χρόνια στην έρημο με το μάνα το λαό του? Αδυνατεί ο Θεός να ρίξει άλλη μια φορά μάνα? Αδυνατεί ο Θεός, αφού το υπόσχεται ότι η γυναίκα αυτή, η εκκλησία, τρέφεται εις την έρημο από το Θεό? Ναι, γιατί σας είπα ότι έχουμε άγνοια, και εκείνοι που έχουν άγνοια δεν έχουν τον σωστόν, τον γόνιμον φόβο του Θεού, αλλά έχουν τις φοβίες που επικρατούν και πηγαίνουν να βρουν λύσεις σπασμωδικές και ανόητες. Αλλά, αγαπητοί μου, η ώρα τελείωσε και βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι μια πραγματικότητα, τόση πραγματικότητα ώστε όπως ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και υπήρχαν προφητείες για τον ερχομό του τον πρώτο και ήρθε, έτσι έχουμε προφητείες για τον ερχομό του τον δεύτερο και θα ξανάρθει, έτσι έχουμε προφητείες και για εκείνον που θα έρθει σαν συνισταμένη και καρπό ενός αποστατημένου κόσμου που θα έρθει να εμποδίσει το έργο του Χριστού. Γι' αυτό όλα αυτά είναι πραγματικότητες και πρέπει να τα βλέπουμε με άκραν σοβαρότητα.